Η οσμή τη διαφθορά στην υπόθεση του Κατάρ που έστειλε ήδη με συνοπτικέ διαδικασίε την Εύα Καηλή στην φυλακή φτάνει μέχρι την Ελλάδα. Ο πρώην βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, Ανδρέα Πάτση, ο οποίο διαγράφηκε από το κόμμα μετά τι πρόσφατε αποκαλύψει, ήταν πρόεδρο τη Επιτροπή Φιλία Ελλάδα-Κατάρ με απόφαση του Προέδρου τη Βουλή Κωνσταντίνου Τασούλα. Σε σχετικέ δηλώσει του, ο Ανδρέα Πάτση σημείωνε. Είναι η πρώτη ομάδα κοινοβουλευτική φίλια των δύο χωρών Ελλάδα-Κατάρ και αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα ο ορισμό μου από τον πρόεδρο τη Βουλή ω Προέδρου τη Επιτροπή. Η ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών μόνο ωφέλη μπορεί να έχει για εμά και αυτό φάνηκε από την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Από τι παραπάνω δηλώσει του Ανδρέα Πάτση, αυτοδίκαια εμπλέκε ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μιτσοτάκη στην υπόθεση. Δεν το λέμε εμεί, αλλά ο Ανδρέα Πάτση. Να σημειώσουμε πω το Κατάρ είναι ο νούμερο ένα σύμμαχο τη Τουρκία, ίσω πιο σημαντικό από το Αζερβαϊτζάν και έχει σώσει επανειλημμένα την γειτονική χώρα από πτώχευση. Επίση, στο Κατάρ βρίσκεται η μεγαλύτερη στρατιωτική βάση τη Τουρκία. Ακόμα οι Καταριανοί έστειλαν ή στέλνουν τουλάχιστον 12 μαχητικά αραφάλ να εδρεύουν μόνιμα στην Τουρκία, επιτρέποντας την τουρκική αεροπορία να μελετήσει σε βάθος και να ξεσκονίσει τα μυστικά του νέου ελληνικού μαχητικού.